Ένας παλιός χορηγός επιστρέφει. Το fifacoin.com είναι και πάλι στο κανάλι. Το καλύτερο και πιο αξιόπιστο site με τα φθηνότερα coins για το FIFA 19. Μην ξεχάσετε στο checkout να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ARIS για να πάρετε 5% έκπτωση στη συνολική σας παραγγελία. Για όσους ενδιαφέρονται για τα ποδοσφαιρικά είδη, την ξέρετε τη σελίδα bestsoccerstore.com. Χρησιμοποιείτε και εκεί τον κωδικό ARIS για να πάρετε 10% έκπτωση. Το link καθώς και οι κωδικοί για τους δύο χορηγούς βρίσκονται κάτω στο description. Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι και σήμερα έχουμε rewards. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι rewards έχουμε από το προηγούμενο Weekend League, από το βίντεο που είδατε χθες ουσιαστικά με την ανασκόπηση. Για πρώτη φορά φέτος καταφέρνουμε να σπάσουμε το προσωπικό μας ρεκόρ που ήταν η Elite 3. Βέβαια πολλές φορές είχαμε αφήσει κάποια παιχνίδια, αλλά αυτή τη φορά κάναμε 26 νίκες. Περάσαμε μία νίκη πάνω από την Elite 2, γιατί το minimum για την Elite 2 είναι 25 νίκες και ήμασταν πάρα πολύ κοντά για να φτάσουμε στην Elite 1. Δυστυχώς για μία νίκη που είδατε από τι αντίπαλο χάθηκε και με τι είδους γκολ χάθηκε, χάσαμε αρχικά τα τρομερά πακέτα της Elite 1, που είναι ουσιαστικά τα διπλάσια πακέτα από την Elite 2, και φυσικά χάσαμε και το verification. Το ότι θα μας δινόταν η ευκαιρία να μπορέσουμε να παίξουμε προκριματικά για οποιοδήποτε μελλοντικό τουρνουά, για οποιοδήποτε μελλοντικό live event. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει, γιατί ουσιαστικά θέλω να πιστεύω ότι αυτή η απόδοσή μας είναι μόνο η αρχή για ένα πολύ δυνατό comeback από το Team Aris, για ένα πολύ δυνατό bounce back. Οπότε, Elite 2 θα έχουμε σήμερα να ανοίξουμε. Απλά, να σας πω ότι στο συγκεκριμένο βίντεο θα υπάρξουν δύο κομμάτια, δύο parts, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο είναι ότι σήμερα, τώρα εδώ την Πέμπτη, θα ανοίξουμε μόνο τα Player Picks και το Premium Team of the Week Pack από την Elite 2. Και αύριο την Παρασκευή θα ανοίξουμε τα χρυσά πακέτα, ουσιαστικά το 100K Pack και ό,τι θα πάρουμε από Rivals και ίσως πιθανότητα και τα Marquee Matchups. Οπότε, πάμε τώρα στο Weekend League. Πάμε Foot Champions λοιπόν μαζί και να κάνουμε claim τα rewards μας. Και όπως σας είπα, το βλέπετε κιόλας, Elite 2, βλέπουμε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο σύμβολο στο κανάλι μας φέτος. Θα έχουμε τα Player Picks, τα οποία είναι ίδια είτε για την Elite 3, είτε για την Elite 2, είτε για την Elite 1. Θα έχουμε το Premium Team of the Week Pack, θα έχουμε το Jumbo Rare Players Pack, 100.000 coins, γιατί παίρναμε, νομίζω πήραμε συν 30K από την Elite 3, γιατί εκεί δίνει 70.000, και τους απαραίτητους πόντους για το Auto Qualification. Οπότε έχουμε τα τρία Player Picks, τα οποία θα τα ανοίξουμε, και μαζί με τα Player Picks θα ανοίξουμε και το Premium Team of the Week Pack. Εφόσον θα ασχοληθούμε ουσιαστικά μόνο με την Team of the Week, με τα Player Picks και ουσιαστικά με το πακέτο από την Elite, πάμε να δούμε ποια είναι η Team of the Week. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες οι οποίοι κυνηγάμε, ποιοι είναι οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βγουν είτε στα Player Picks είτε στο Pack. Στο τέρμα είναι ο Συρίγου, ο οποίος δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα ακριβώς, είναι κοντά στα 20.000, ok, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο Dante επίσης είναι μια κάρτα η οποία είναι και αυτή στα 20.000. Έχουμε τον πρώτο καλό παίκτη, ο οποίος είναι ο Thiago Silva. Πολύ καλά stats, ειδικά στο defending ο Thiago Silva είναι τρομερός και στο match με τη United έπαιξε καταπληκτικά πραγματικά. Το passing του είναι ok, το pace του λίγο παραπάνω αν ήταν δεν θα ήταν κακό, αλλά και πάλι δεν είναι καθόλου άσχημο το pace του. Το physical είναι ok, stamina 74 για back είναι μια χαρά, strength 83, 91 jumping, μια πάρα πολύ καλή κάρτα. Έχει high βέβαια στα work rates του, αυτό είναι ίσως λίγο το κακό του Thiago Silva, το ότι έχει high attacking work rate, το οποίο δεν μας βολεύει και πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, η τιμή του, όπως βλέπετε, είναι κοντά στα 140.000, οπότε είναι πάρα πολύ καλός και μακάρι να είναι μία από τις κάρτες που θα βγουν στο tradable, γιατί στο untradable δεν νομίζω να ταιριάξει τόσο εύκολα στην ομάδα μου. Μετά έχουμε τον Aymeric Laporte, ο οποίος ουσιαστικά είναι μία κάρτα η οποία θέλω να βγει στο tradable pack, γιατί όπως βλέπετε είναι κοντά στα 50.000. Ως left back δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τίποτα με το 70 pace που έχει. Μπορείτε μόνο αν το χρησιμοποιείτε ως left back και να κάνετε in-game αλλαγή για να έρχεται στο center back. Γιατί έχει πάρα πολύ καλά defending stats ο Laporte. Πολύ καλό strength. 69 stamina είναι λίγο ένα θεματάκι. Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει σαν ακραίος back. Αλλά σαν center back μπορεί και να παίξει. Οπότε έχει καλή τιμή ο Laporte. Ο Pizzi είναι κοντά στα 30.000. Δεν είναι κάτι τρομερό με το pace που έχει. Μετά έχουμε τον James Rodriguez, ο οποίος είναι μια κάρτα η οποία έχει εμφανιστεί σε παλαιότερα πακέτα μου από Team of the Week. Έχει κοντά στα 160-170.000 ο James. Έχει εξαιρετικό shooting, εξαιρετικό passing, εξαιρετικό dribbling. Στάμινα είναι σχετικά χαμηλή και strength. Το μόνο κακό που έχει ο James σε όλα αυτά τα FIFA είναι η χαμηλή στάμινα. Και δεν ξέρω γιατί του δίνουν τόσο χαμηλό stat στη στάμινα. Medium. Στα work rates του, 3-4 βγάζει και τις τρίπλες. Είναι μια χαρά κάρτα ο Χάμες και είναι μια από τις κάρτες που θέλω να βγουν και στα player picks και στο tradable, γιατί στα player picks ως 90 rating θα μπορέσει να φύγει σε κάποιο SBC. Ο συγκεκριμένος κύριος εδώ, ο Paul Pogba, είναι η πιο ακριβή κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, από την Team of the Week. Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο, οριακά κάτω από το 1 εκατομμύριο. Πλέον έχει πάρει μεγάλο upgrade στο defending του, έχει 73 defending πλέον όπως βλέπετε. Και είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες κάρτες και είναι μία από τις ζητούμενες κάρτες, εννοείται, τόσο για το tradable, καλά για το tradable 1 εκατομμύριο θα είναι τρομερό, όσο και για την κόκκινη έκδοσή του.
Υπενθυμίζω ότι στο FIFA 17 έχω βγάλει κόκκινο Pogba. Μακάρι να γίνει το θαύμα και σήμερα. Τα stats του δεν θα τα σχολιάσω καν, είναι τρομερά όλα πραγματικά. Και στο shooting και στο passing και στο physical. Το defending του έχει ανεβεί αρκετά με αυτό που ήταν. Το pace του είναι ok. Δεν είναι θέμα, οπότε είναι μία από τις ζητούμενες κάρτες. Ο Κασεμίρο είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα επίσης, τόσο για κόκκινος από άποψη να δοθεί σε κάποιο SBC για να χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, τόσο και στο Premium Team of the Week Pack για την τιμή που έχει πάρα πολύ καλά στάτσα από τον Κασεμίρο. Ο Μπελαραμπή είναι επίσης μια αξιόλογη κάρτα, ο οποίος έχει 65.000, τιμή 67.000 μόλις βλέπετε ότι έχει πάρει και bid. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δώσω στο Premium Team of the Week Pack και αυτόν. Δηλαδή, τη συγκεκριμένη κάρτα δεν θα την ήθελα τόσο στα picks που έχει χαμηλό σχετικά rating 85, θα τον ήθελα στο Tradable. Μετά έχουμε τον Edin Dzeko, ο οποίος κάτι μου λέει ότι θα τον βγάλουμε, ότι θα τον πετύχουμε. Είναι κοντά στα 50 χιλιάρικα, δεν είναι κάτι τρομερό. Στα picks δεν θα ήταν κακό, 87 rating μια χαρά και η τιμή του είναι ok στα 50 χιλιάρικα. Πιστεύω ότι θα τον βγάλουμε τον Τζέκο. Μακάρι να βγω ψεύτης και να βγάλουμε κάτι πολύ καλύτερο. Και έχουμε και τον Sterling, ο οποίος είναι πάρα πολύ ακριβός. Είναι σίγουρα μία από τις ζητούμενες κάρτες στο Tradable, 270 χιλιάρικα. Τώρα για τα κόκκινα, δεν νομίζω ότι είναι τρομερή κάρτα ο Sterling, γιατί δεν έχει κάτι ιδιαίτερο στο shooting του. Είναι πάρα πολύ γρήγορος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο ακριβή η κάρτα. Έχει πάρα πολύ καλό positioning, αλλά τα υπόλοιπα στο shoot είναι πολύ μέτρια. Ίσως είναι ακριβώς γιατί θα πάρει upgrade. Είναι από τις κάρτες που θα πάρουν upgrade και η συγκεκριμένη θα ανέβει από 87, θα πάει 88 ή δεν ξέρω αν θα πάει και 89. Θα το δούμε. Λογικά 88 θα πάει. Οπότε αυτά έχουμε στη βασική ενδεκάδα. Έξω στις αλλαγές, ειλικρινά δεν έχουμε απολύτως τίποτα και είναι κάτι που με προβληματίζει τρομερά, γιατί έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 παίχτες οι οποίοι θα βγουν σίγουρα στα player picks. Και πολύ πιθανόν και στο Premium Team of the Week Pack. Οπότε όσο καλή είναι η ενδεκάδα, τόσο μέτρια, τόσο χάλια βασικά είναι οι παίχτες που είναι έξω στις αλλαγές. Όπως βλέπετε δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Οπότε τους αφήνουμε όλους αυτούς. Είδαμε τι A μπορούμε να κυνηγήσουμε, είδαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Πάμε να ανοίξουμε τα player picks πρώτα. Οπότε έχουμε τα τρία player picks. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από το μεσαίο. Να δούμε αυτό μήπως έχει κάτι καλύτερο μέσα. Αυτό βλέπετε, έχει βγάλει 5 παίκτες. Και είναι από αυτούς τους 12 που σας είπα. Είναι 5 από τους 12 χειρότερους παίχτες που έχει Team of the Week. Εδώ δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα, δηλαδή είτε πάρουμε 80, είτε πάρουμε 80, ναι, είτε πάρουμε 80 τον Cordova, είτε πάρουμε τον 79, είτε πάρουμε τον 81, είναι απολύτως το ίδιο. Ας πάρουμε τον 81, απλά και μόνο για το rating. Α, έχει και εδώ πέρα έναν 81. Θα πάρω αυτόν γιατί είναι πιο εύκολο να ταιριάξει SBC ως Ισπανός από την Ισπανία. Το πρώτο player pick ήταν και μη χειρότερα. Πάμε στο player pick νούμερο 1 στη σειρά. Μήπως αυτό έχει κάτι καλύτερο μέσα. Κόλλησε κιόλας. Δεν έχει κάτι καλύτερο. Έχει δύο παίχτες οι οποίοι είναι 83. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι αξιόλογο. Νομίζω ότι περισσότερο βολεύει στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί κανένας δεν θα χρησιμοποιηθεί από όλους αυτούς. Λογικά ο Ντάντε, επειδή είναι Βραζιλιάνος από την League One, να χρησιμοποιηθεί αυτό σε SBC. Οπότε θα πάρουμε τον Ντάντε ως 83. Και πάμε στο τρίτο και τελευταίο player pick. Μήπως αυτό έχει κάτι πιο αξιόλογο, ειλικρινά. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι μακράν είναι τα χειρότερα player picks που έχουμε ανοίξει. Και πριν ξεκινήσω την εγγραφή, γιατί έχει περάσει σχετικά η ώρα, έχω δει πάλι ήδη τρομερά pulls από Gold 3 και Silver 1 που έχουν βγάλει Pogba και Sterling. Δεν έχω να πω κάτι. Ειλικρινά, όταν προσπαθεί. Ας πάρουμε τον 80 διάρρη απλά και μόνο για το rating. Όταν προσπαθείς τόσο πολύ, κάνεις ένα τέτοιο τρομερό ρεκόρ. 26 νίκες. Χάνεις οριακά την Elite 1 και η επιβράβευσή σου είναι αυτοί οι τρεις παίκτες στα player picks, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να σχολιάσουμε απολύτως τίποτα. Οπότε τους στέλνουμε στο club τους συγκεκριμένους και πάμε να ανοίξουμε μόνο το Premium Team of the Week Pack και θα κάνουμε και claim απλά τα rewards από τα rivals. Οπότε δεν περιμένω κάτι. Πραγματικά πίστευα ότι θα είναι έστω κάποιος 85 στα player picks και από τη στιγμή που είδαμε τόσο χαμηλούς παίχτες, δεν πιστεύω πραγματικά ότι θα καταφέρουμε να βγάλουμε ούτε καν walkout στο Premium Team of the Week Pack. Για να δούμε. Είναι walkout, τουλάχιστον είναι πάνω από 84. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Για να δούμε. Είναι Γερμανός, είναι right wing, είναι ο Μπελαραμπή. 85. Οκ, δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος κάτω από τον Μπελαραμπή. Τουλάχιστον εντάξει, θα πάρουμε κάποια coins. Είχε κοντά στα 67-70 χιλιάρικα όπως είδατε. Οπότε έχουμε κάποιο τυπικό profit. Είναι ένα μικρό consolation για τα τρισάθλια player picks. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος από άποψη rating που είναι χαμηλότερα ή στα ίδια κυβικά με τον Μπελαραμπή και μπορεί να είναι μέσα στο pack. Δεν νομίζω, οι υπόλοιποι θα είναι 80 και 79. Αλλά τουλάχιστον. Ναι, ακριβώς, είναι 82 και 81. Τουλάχιστον ο Μπελαραμπή, όπως είδαμε, έχει κοντά στα 70 χιλιάρικα. Ένα τυπικό profit, 67-70 χιλιάρικα, θα το κερδίσουμε από τον Μπελαραμπή. Και είναι το μοναδικό αξιόλογο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, όπως βλέπετε, εδώ πέρα δεν θα κάτσω να ψάξω ο Sharp πόσο έχει και ο Hinteregger. Έχουν προφανώς
16 και 15.000. Το minimum που έχουν συνήθως δηλαδή inform, γιατί μπορεί να βγει και κάποιο SBC που να του ζητάει. Αυτά. Στέλνουμε και τους συγκεκριμένους στο club. Ένα πολύ μικρό τυπικό profit από τον Μπελαραμπή. Οπότε, πάμε τώρα στα Division Rivals να κάνουμε και εδώ πέρα claim τα rewards μας. Δεν έπαιξα καθόλου αυτή τη φορά. Αυτά τα πακέτα που βλέπετε είναι από το rank 3 της Division 1, γιατί έχουμε ουσιαστικά τους 12.000 πόντους που πήρα από τα παιχνίδια του Weekend League. Δεν έπαιξα καθόλου Rivals μες τη εβδομάδα, δεν πρόλαβα καθόλου. 42.000 δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο νόημα. Είμαι ανάμεσα ή στο Rare Players Pack ή στο Mega Pack ή στα Untradables. Και επειδή αν είναι να σου βγάλει κάτι καλό, μπορεί να είναι και σε Untradable, θα πάρουμε τα Untradables και θα τα ανοίξουμε ουσιαστικά. Ναι, οκ. Okay. Ναι, τα πήραμε rank 3 όπως βλέπετε. 2 Rare Players Packs και 2 Mega Packs Untradables, τα οποία θα τα ανοίξουμε την Παρασκευή όταν θα κυκλοφορήσουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Οπότε, θα γίνει ουσιαστικά, θα συνδεθεί το βίντεο και θα έχουμε 2 Rare Players Packs, ένα Jumbo Rare Players Pack το οποίο θα είναι και tradable και τα 2 Mega Packs από τα Rivals. Οπότε αυτά, εδώ κλείνουμε για αυτό το κομμάτι και προχωράμε στο επόμενο κομμάτι την Παρασκευή, το οποίο θα είναι αυτά τα tradable packs. Λοιπόν, είμαστε εδώ και είναι 8 και 10 και έχουν βγει όλα αυτά που περιμέναμε, όλα αυτά που είχαμε σχολιάσει, με το κυριότερο φυσικά παιδιά να είναι στα live SBC το Base Icon Upgrade. Αυτό που είπαμε στην ανασκόπηση του Weekend League επιβεβαιώνεται, έχουμε upgrades από 81 έως 86, έχουμε Premier League Upgrade, έχουμε Premier League 81 Plus Upgrade και το SBC φυσικά του Γκορέτσκα που βγήκε ως Player of the Month στην Bundesliga. Λοιπόν, κυκλοφορούν συγκεκριμένα icons moments, δεν κυκλοφορούν όλοι οι icons αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν συγκεκριμένα icons τα οποία τα βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Οπότε, στα packs που θα ανοίξουμε, ίσως υπάρχει και μια ελάχιστη πιθανότητα να πετύχουμε κάποιον από αυτούς, δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε, πάμε κατευθείαν στα packs μας, όπως βλέπετε έχουν κυκλοφορήσει βασικά και οι ones to watch εδώ κάτω, όπως βλέπετε και οι αναβαθμισμένες κάρτες από την Premier League και πάμε στο store. Πάμε στο store να ανοίξουμε όλα αυτά τα πακέτα τα οποία έχουμε σχολιάσει. Λοιπόν, τα 2 Mega Packs. Τα 2 Rare Players Packs είναι από Rivals Untradable. Το Prime Players Pack είναι από ένα SBC που έδινε από το Champions League, από το οποίο μάλιστα έβγαλα και τον Sané Blé 78.000 και τον πούλησα. Και, όχι από αυτό το pack, από ένα άλλο για το Champions League. Και το Jumbo Rare Players Pack, το 100k pack. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε από τα Untradables, από τα Mega Packs. Ξεκινώντας με το πρώτο Mega Pack, με το τελευταίο στη σειρά, να δούμε μήπως αυτό έχει κάτι καλό μέσα. Mega Pack, έχω καιρό να δω να μου βγάζει Walkout. Δεν είναι καν board, το κάνουμε skip από Uruguay. Να δούμε ποιος θα είναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που κυνηγάμε, παιδιά. Το θέμα είναι στο τέλος τι θα πιάσουμε από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε κάτι. Λοιπόν, όλα αυτά τα κάνουμε quick sell γιατί τα έχουμε. Προχωράμε. Επόμενο pack. Ήταν ούτως ή άλλως untradable, δεν είχε και νόημα. Λοιπόν, πάμε στο Mega Pack νούμερο 2, στο δεύτερο untradable Mega Pack από τα Rivals. Εδώ πέρα έχουμε Walkout. Για να δούμε τι έχουμε. Είναι once to watch. Είναι once to watch, μάλιστα. Ο Καγκάουα, ok. Δεν είναι κάτι τρομερό, απλά είναι 83 έτσι, είναι 85, έχει πάρει inform. Καλό είναι αυτό γιατί αν ζητήσει κάποιο once to watch SBC θα μπορέσουν να δώσουμε ένα παίχτη τζάμπα και να πάρουμε κάποιον tradable αν βγουν SBC για τους once to watch όπως λέγανε. Δεν είναι κακό, μια special κάρτα είναι πάντοτε καλή. Λοιπόν, Ντεολοφέου, πρώτη φορά once to watch χειμερινή. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ πέρα έχουμε και ένα duplicate, είναι ο Λοζάνο, θα τον αλλάξουμε τον Λοζάνο, δεν χρειάζεται να τον κάνουμε quick sell. Αυτό παιδιά, η μπλούζα της Manchester είναι ακριβή, δεν ξέρω. Είναι ακριβή, βλέπετε έχει 2.000. Λοιπόν, τα στέλνουμε στο club αυτά, βγάλαμε έναν once to watch, μια special κάρτα, καλό. Οπότε, πάμε τώρα στο Rare Players Pack νούμερο 1, είναι και αυτά τα δύο packs, τα Rare Players Packs Untradables. Δεν είναι walkout το πρώτο, για να δούμε αν θα είναι boards τουλάχιστον, θα είναι 83+, γιατί αυτή τη στιγμή με αυτά τα SBC 83+, μας βοηθούν πολύ. Λοιπόν, είναι από τη Juventus Mandzukic 84. Καλό. Είναι κάρτα η οποία μπορούμε να τη βάλουμε σε κάποιο SBC και τη χρειαζόμαστε κιόλα σε SBC. Λοιπόν, 84-82 Ντεμπελέ, Σουάρες και Αλμπέρτο Μορένο. Θα τους αλλάξουμε για να μην τους είναι ήδη untradeable. Έλα ρε. Λοιπόν. Και ο Σουάρες. Τους ίδιους παίχτες βγάζει. Λοιπόν, τους στέλνουμε στο club. Τους κάνουμε quick sell ουσιαστικά τους περί τους και τους υπόλοιπους στέλνουμε στο club. Rare Players Pack νούμερο 2, που είναι και αυτό untradeable. Για να δούμε εδώ αν θα έχουμε κάτι. Δεν έχουμε ούτε εδώ walkout και ελπίζω να έχουμε ένα walkout στα tradable packs. Για να δούμε. Είναι χρυσός board Αργεντίνος Cam, είναι από τη Σεβίλη ο Μπανέγκα. Είναι 83 νομίζω. Και αυτός είναι καλός από τη στιγμή που είναι 83 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο SBC. Έχουμε και τον Pickford, έχουμε και τον Keita. Όλοι αυτοί οι 83άριδες και οι 82 είναι χρήσιμοι αυτή τη στιγμή για τα πάρα πολύ καλά SBC που υπάρχουν. Λοιπόν, και πάμε στα δύο τελευταία packs τα οποία είναι tradable. Πάμε πρώτα στο Prime Players Pack να δούμε αν αυτό έχει κάτι καλό.
Αν και αυτά τα packs ποτέ δεν μου δίνουν κάτι, το έχω παράπονα από τα Prime Players Packs και επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι walkout. Θα είναι board, θα είναι χρυσό board, θα είναι Ισπανός, θα είναι CB, θα είναι από την Άπολη ο Albiol. Είναι σίγουρα ακριβώς 84, δηλαδή στιγμή μπορεί να κάνει 7-8 χιλιάρικα ο Albiol και θα το δούμε κιόλας τώρα. Βλέπετε, έχει bid 4.500, αλλά έχει 8 χιλιάρικα by now. Το ίδιο έχει και ο Παγί, γιατί τον χρησιμοποίησα για το Howard. Και αυτό είναι στα 8.000. Οπότε, είναι κάρτες τις οποίες χρησιμοποιούμε για τα SBC. Και πάμε στο τελευταίο pack που είναι το Jumbo Rare Players Pack, να δούμε αν αυτό έχει κάτι καλύτερο με το 1, με το 2, με το 3. Αν θα πιάσει κάτι καλύτερο το 100K pack. Δεν θα πιάσει κάτι καλύτερο. Για μία ακόμη φορά τρώμε έναν ωραιότατο κουβά. Είναι inform, αλλά θα είναι, από τη στιγμή που δεν είναι walkout, θα είναι 10-12 χιλιάρικα. Τρώμε κουβά από την Elite 2, πραγματικά δηλαδή τόσες πολλές νίκες για να μην καταφέρεις να βγάλεις από profit τίποτε. Έχουμε συνηθίσει τους άλλους, είμαστε συνηθισμένοι σε όλα αυτά και δεν μπορούμε να βγάλουμε πολύ καλό profit. Ωραία. Το έκραζα τόση ώρα το pack και μας έβγαλε 2 ones to watch και έναν inform μέσα. Είναι πολύχρωμο το pack. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη ones to watch είναι, από τη στιγμή που δεν είναι walkout, είναι πάνθινη. Δηλαδή έχει ήδη 30.000, 20.000 πιστεύω ο Τζιοβίνκο. Ναι, είναι σαν μια πολύ χαμηλή inform. Το ίδιο και ο Inui. Τέλος πάντων, είναι σαν να μας έδωσε κάποιες κάρτες. Ο Torreira είναι ο αναβαθμισμένος συγκεκριμένος και μάλλον θα τον πουλήσουμε τώρα. Αυτός είναι καλός. Ο Ζορζίνιο 84 ήταν. Μάλλον. Δεν ξέρω, πες να μην ήταν και 84. Όχι, μάλλον 84 ήταν ο Ζορζίνιο. Τέλος πάντων, ο Torreira είναι καλός. Ο Torreira είναι καλός γιατί μπορεί να φύγει κοντά στα 7.500. Ωραία. Οπότε του στέλνουμε και όλους αυτούς στο club και αυτούς το transfer list. Και εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το pack opening που είχαμε κρατήσει τα packs για να τα ανοίξουμε όταν θα κυκλοφορούσαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Για μία ακόμη φορά δυστυχώς. Βασικά πιάσαμε 3 ones to watch, απλά είναι πολύ φθηνή. Αυτό είναι το κακό. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάνετε κανένα από τα μελλοντικά βίντεο. Και εμείς μέχρι να τα πούμε φυσικά την επόμενη φορά. Να περνάτε πάντοτε όμορφα.